να δούμε το ρεπορτάζ. Στην άμεση επανέναρξη των συνομιλιών, προμάλιστα των εκλογών, επενδύει η Βρετανία με τον ύπατο αρμοστή της οποίας συναντήθηκε το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. I think not losing the momentum is important, and I think that if it is possible, then that's all to the good. But it's really not for me to judge how much left there is to do and how to structure it to fit into the time available. Το Λονδίνο κινείται στη λογική του σημαντικότατου και εκτιμένου των διετών συνομιλιών. Η Λευκοσία όμως κρατά μικρό καλάθι και απορρίπτει εμέσως το ενδεχόμενο τριμερού συνάντηση στη Νέα Υόρκη, γιατί θα ήταν επικοινωνιακή και όχι ουσιαστική κίνηση. I hope that the meetings that the Secretary General will have next week will lead him to believe that everybody wants to take forward the progress that was starting to be made in Switzerland in July, I hope, and we certainly, from our point of view, want to find a way to help that to go forward, because the progress made in the first months of the year is too important to lose. Ο Γενικός Γραμματέας αναμένει να δει και μέσα από τις συναντήσεις που θα έχει με όλους τους εμπλεκόμενους, αν υπάρχει προοπτική και ποια είναι η προοπτική και πώς αυτή η προοπτική μπορεί να υλοποιηθεί. Η επανασύγκληση διεθνούς διάσκεψης προσκρούει σε τρία αρνητικά δεδομένα. Την κατακρύμνηση λόγω Γερμανίας της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, το δημοψήφισμα για το κουρδικό, αλλά και τη στρατηγική της Άγκυρας να αφομοιώσει πλήρως τα κατεχόμενα. Όπως μαθαίνει το ΣΥΓΜΑ, ένας από τους κύριους πυλώνες της ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα αναφέρεται στη λογική της Τουρκίας αμέσως μετά το ναυάγιο στον Γκραν Μοντανά να ελέξει πλήρως τα κατεχόμενα, είτε θεσμικά είτε ακόμη και εκπαιδευτικά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λοιπόν αναμένεται να αναφέρει στους σύνεδρους ότι αυτή η λογική της Τουρκίας απομακρύνει έτη περαιτέρω το ενδεχόμενο λύσης του Κυπριακού, ενώ δυσκολεύει και την όποια νέα προσπάθεια όταν αυτή θα υπάρξει. Οι εξελίξεις στις κατεχόμενες περιοχές βλέπουμε καθημερινά, κύριε Μαρκαντώνη, μια προσπάθεια των δυνάμεων που είναι ενάντια στη λύση του Κυπριακού να εργάζονται με οδηγίες της Τουρκίας έτσι ώστε να απομακρύνουν τους Ελληνοκύπρους από τους Τουρκοκύπρους, να απομακρύνουν την προοπτική επίλυση του Κυπριακού. Πέραν της συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα στις 22 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Σίση, τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η θέση μας είναι δημόσια γνωστή και αφορά την ετοιμότητα για συνέχιση της προσπάθειας, εάν και εφόσον η Τουρκία αποδεχτεί τον τερματισμό των εγγυήσεων και των όποιων παρεμβατικών δικαιωμάτων στην Κύπρο. Ο Πρόεδρος αναχωρεί για τις ΗΠΑ την Κυριακή και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, το Εθνικό Συμβούλιο θα συνέλθει μετά την επιστροφή του.